sportsmaniacs.gr, είμαι ο Δημήτρης Αμπράζης και κρατάω στα χέρια μου το Sony Xperia Tablet Z2. Αυτή η συσκευή είναι ίσως η πιο όμορφη συσκευή στην κατηγορία των tablets, με πάρα πολύ μικρό πάχος που φτάνει τα 6,4 χιλιοστά και αρκετά καλή οθόνη. Η συσκευή ανακοινώθηκε στην MWC 2014 και φυσικά πέρασε από τα γραφεία μας για να του ρίξουμε μια δοκιμή. Πάμε λοιπόν να τη δούμε μαζί αναλυτικά. Εδώ είναι λοιπόν το Sony Xperia Tablet Z2 και ας το δούμε λιγάκι περιμετρικά για να πούμε τα χαρακτηριστικά του. Αρχικά έχουμε οθόνη 10 ιντσών με ανάλυση 1920x1200. Αυτό παράγει 224 pixels ανά ίντσα, αλλά η ποιότητα εικόνας είναι πάρα πολύ καλή. Να πούμε ότι το ταμπλετάκι έχει βάρος μόνο 439 γραμμάρια, που είναι αρκετά λίγο και δεν το αισθάνεσαι και στο χέρι, ενώ το πάχος του είναι στα 6,4 χιλιοστά. Παιδιά, είναι πάρα πολύ λεπτό. Όπως βλέπετε και εδώ, είναι πιο λεπτό από οποιοδήποτε smartphone έχουμε δει. Να πούμε ότι ο επεξεργαστής είναι Snapdragon 801 με 3 GB RAM. Η κάρτα γραφικών είναι Adreno 330, όπως είναι αναμενόμενο. Ο εσωτερικός αποθηκευτικός χώρος είναι 32 GB, επεκτάσιμος με microSD φυσικά μέχρι 64 GB, ενώ η κάμερα είναι στα 8 MP πίσω, εδώ, ενώ η μπροστινή είναι 2,2 MP. Και οι δύο με δυνατότητα εγγραφής βίντεο 1080p και αρκετές λειτουργίες, τις οποίες θα τις δούμε σε λιγάκι. Να πούμε ότι η συσκευή είναι ανθεκτική στη σκόνη και αδιάβροχη. Έχει τις πιστοποιήσεις IP58, που σημαίνει πως μπορεί να κάτσει κάτω από το νερό για περίπου μισή ώρα, κάτω από ένα μέτρο νερό. Κατά προτίμηση όχι θαλασσινό, αλλά αν βραχεί με θαλασσινό νερό, καλό να το ξεπλύνουμε με γλυκό νερό μετά, γιατί το αλάτι τρώει τις πλαστικές επαφές. Να το δούμε λιγάκι γύρω γύρω. Εδώ είναι η καμερούλα. Να πούμε ότι η συσκευή, που δεν είπαμε, παίρνει και κάρτα SIM, οπότε θα μπορείτε να έχετε ίντερνετ παντού με τη συσκευή, ενώ κάνει και κλήσεις. Έχει dialer. Είναι, που είναι, εδώ, οπότε μπορεί να κάνει και κλήσεις με τα ακουστικά ή με κάποιο bluetooth. Ας το δούμε λιγάκι περιμετρικά, όπως είπαμε. Εδώ μπροστά είναι η οθόνη. Έχει μεγάλα πλαίσια γύρω γύρω, θα μπορούσε να έχει κάνει καλύτερη δουλειά η Sony. Βέβαια η αδιαβροχοποίηση προσθέτει όγκο στα πλαίσια. Όπως και να έχει, ναι, εντάξει, θα θέλαμε να είναι λίγο πιο μικρό σε μέγεθος παρά το μέγεθος της οθόνης. Από κάτω έχουμε τις επαφές εδώ πέρα για το dock και το jack για τα ακουστικά. Δεν έχουμε κάτι άλλο από κάτω. Τα ηχεία είναι, να το φέρω λίγο πιο κοντά, οι οποίες εδώ πέρα, εδώ και εδώ. Έχουμε στερεοφωνικά ηχεία λοιπόν. Από αυτή την πλευρά έχουμε το volume rocker και το power button. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Από αυτή την πλευρά πάλι δεν έχουμε κάτι άλλο να δούμε, μόνο το πλαίσιο. Και στο πάνω μέρος έχουμε εδώ μικροφωνάκι, οποίοι για τις υπέρυθρες, ενώ εδώ πέρα μπαίνει η microSD, έχει τα πορτάκια αυτά που σφραγίζουν την συσκευή για να είναι αδιάβροχη και τα οποία ποτέ δεν ανοίγουν τόσο εύκολα. Εδώ θύρα micro USB για το φορτιστή μας και το καλό να το συνδέουμε στον υπολογιστή, ενώ εδώ έχουμε την θύρα microSD και τη SIM. Να τα κλείσουμε καλά. Να φροντίζετε πάντα να είναι κλειστά αεροστεγώς και καλά, για να μην έχετε θέματα με νερό. Και όπως είπαμε, εδώ πέρα είναι η θύρα υπερήθρων με την οποία μετατρέπουμε το tablet σε τηλεκοντρόλ. Το πίσω μέρος έχει μια αίσθηση γόμας, το οποίο δυστυχώς αφήνει εύκολα δαχτυλιές και αφήνει τα σημάδια αυτά από τα χέρια. Η συσκευή που πήραμε είναι δείγμα, οπότε είναι και λίγο ταλαιπωρημένο από ότι, πιο πολύ από ό,τι συνήθως. Βέβαια μπορεί να την πλύνετε με γλυκό νερό και να στρώσει. Εδώ είναι η καμερούλα, εδώ πέρα βρίσκεται το NFC, 8 MP είπαμε η κάμερα.
Αυτά από την εμφάνιση. Προσωπικά το θεωρώ πάρα πάρα πολύ όμορφο. Η αίσθηση της γόμας πίσω και η λεπτότητα της συσκευής το κάνει, την κάνει πολύ όμορφη και πολύ άνετη στο χέρι. Το βάρος δεν το καταλαβαίνουμε, είναι πάρα πολύ ελαφριά και είναι γενικά πάρα πολύ όμορφη. Πάμε να το δούμε πιο αναλυτικά. Να πούμε ότι αυτό που δεν είπαμε να προσθέσουμε, ότι φοράει Android 4.4 KitKat. Εδώ, ορίστε. Και ας τη δούμε σε βάθος. Πάμε να δούμε κάποιο βίντεο ενδεχομένως. Να πάμε εδώ που είναι οι συντομεύσεις των υπηρεσιών της Sony. Να βάλουμε να δούμε λίγο το Hobbit, να ακούσουμε και τον ήχο συγχρόνως, τον οποίο πρέπει να τον χαμηλωμένο τέρμα κάτω. Ναι. You seek that which would bestow upon you the right to... Βλέπουμε ωραία μαύρα, βαθιά μαύρα. Βέβαια, αυτό που παρατήρησα είναι πως όταν αυξήσουμε τη φωτεινότητα στο τέρμα παραμένουν βαθιά τα μαύρα, αλλά εντάξει, δεν είναι και Super AMOLED. Να το ξαναβάλουμε στο αυτόματο για να βλέπετε καλύτερα. Γενικά τα χρώματα είναι πολύ ρεαλιστικά, η ανάλυση είναι αρκετά καλή, αλλά ομολογουμένως σίγουρα θα θέλαμε παραπάνω ανάλυση. Μετά από τον ανταγωνισμό που έχουμε δει, που έχετε με οθόνες 2K, είναι λίγο, δεν ξέρω, μας φαίνεται λίγο πιο ξεπερασμένη. Θα μου πείτε τι 1080, τι 2K. Παιδιά, στο tablet όπου είναι 10 inches η διαφορά είναι αρκετά μεγάλη. Για παράδειγμα, τώρα δεν έχω κάτι παρόμοιο να συγκρίνω από θέμα εικόνας, αλλά μπορείτε να καταλάβετε κάποια πράγματα. Για παράδειγμα, να βάλουμε το trailer του Xperia εδώ να παίζει και να το δούμε. Και εδώ Note 11 λοιπόν κάτω, και η διαφορά είναι εμφανέστατη, θα έλεγα. Έχει πολύ καλύτερη ποιότητα η οθόνη η κάτω. Να φτιάξουμε λίγο την φωτεινότητα γιατί είναι πολύ φωτεινό, αλλά γενικότερα σαν ποιότητα δεν ξέρω πως φαίνεται στην κάμερα. Εντάξει, δεν συγκρίνεται, παιδιά, είναι, η ανάλυση είναι εκπληκτική της του case tablet, και ίσως είναι και το μοναδικό πράγμα το οποίο θα θέλαμε αλλαγμένο στο Xperia Tablet Z2. Ας δούμε λοιπόν και μερικές έτσι φωτογραφίες, να θυμηθώ και εγώ τις εποχές που έβγαινα και τραβούσα διάφορες φωτογραφίες. Έχω περάσει κάποια δείγματα, για παράδειγμα εδώ είναι από Λονδίνο, στο μουσείο, εδώ όταν είχα μαλλιά. Ωραίες εποχές, με το μήμα του Freddie Mercury, εδώ με τον Albert. Έχει πολύ φυσικά χρώματα, αυτό πρέπει να το πούμε βέβαια, η οθόνη είναι αρκετά φυσικά τα χρώματά της, πολύ ρεαλιστικά, πολύ κοντά στην πραγματικότητα, εδώ το Αττικό Πάρκο. Και είναι αρκετά ποιοτική, αλλά σας είπα, όπως έχουμε δει και από άλλες οθόνες, μετά όπως να είναι σε χαλάει λιγάκι να γυρίζεις πίσω στην ανάλυση. Σίγουρα, εδώ είναι από show με μοντέλα, Ιωάννα Λίλη, Αναστέζια, Τσεκουρά, ωραία πράγματα, ωραίες εποχές. Όπως και να έχει, μετά από
μετά από τις οθόνες της 2K είναι λίγο πισωγύρισμα το να γυρίζουμε στα 1080 και στα 1200p. Είναι μεγάλες οι διαφορές. Και το καταλαβαίνουμε ειδικά στην ανάγνωση βιβλίων, στη θέαση βίντεο. Όπως και να έχει, εντάξει, η οθόνη σε καμία περίπτωση δεν είναι άσχημη από θέμα ανάλυσης. Τι σου κάνει DSLR και κυνηγάμε εμείς από τα κινητά να τραβήξουμε δύο φωτογραφίες. Τέλος πάντων, εντάξει, σε γενικές γραμμές η οθόνη είναι αρκετά καλή, τα μαύρα είναι αρκετά βαθιά, είναι της ίδιας τεχνολογίας με το Xperia Z1, Triluminous Display, με Xreality Engine κτλ. LCD είναι. Εντάξει, είναι αρκετά καλή. Τα χρώματα είναι ζωντανά, ίσως αν δώσουμε πολύ φωτεινότητα να αρχίσουν να χάνουν τα έντονα χρώματά τους, αλλά όπως και να έχει η οθόνη είναι στο αυτόματο, ειδικά είναι πάρα πάρα πολύ καλή. Βέβαια μια οθόνη δεν φτάνει για να μας δώσει τα καλύτερα αποτελέσματα στη θέαση multimedia, θα πρέπει και ο ήχος να ανταποκρίνεται σε αυτό. Να βάλουμε εδώ τα, νομίζω εδώ πρέπει να είναι. Εδώ είναι τα εκπληκτικά μου τραγούδια, για να μην φάμε και καμιά ποινή από το YouTube. Δεν ξέρω πως περνάω ο ήχος, στερεοφωνικός, είναι αρκετά καλός ο ήχος. Σίγουρα θα θέλαμε λίγο παραπάνω ένταση. Βέβαια δεν ενοχλεί, είναι αρκετά καλά. Εντάξει, έχει μια ένταση ο ήχος, είναι καλός, ποιοτικός, έχει αρκετά μπασάκια, έχουμε ακούσει βέβαια και πιο καλά μπάσα, αλλά δεν υπάρχει να είναι άσχημος, οπότε σίγουρα από θέμα θέασης multimedia θα είστε καλυμμένοι. Και η οθόνη είναι αρκετά καλή και ο ήχος είναι αρκετά καλός, οπότε είμαστε ok από εδώ. Πάμε στην κάμερα, βασικό η κάμερα λοιπόν, είμαστε στο manual. Πάμε στο αυτόματο, 8 MP όπως είπαμε, βέβαια στο αυτόματο δεν μας αφήνει να επιλέξουμε. Τραβάει φωτογραφίες στα 5 MP να πούμε. Έχει face recognition, RP, high speed γιατί έτσι μας αρέσει. Να φέρουμε τα δειγματάκια μας. Εδώ το κλασικό τασάκι με τα κέρματα. Να φέρουμε και ένα μονστεράκι εδώ πέρα που πίνουμε, γιατί δεν ξέρω αν το προσέξατε. Η ώρα είναι 3:05 και εμείς ακόμα γυρίζουμε review. Αλλά τι να σας κάνουμε, σας έχουμε αδυναμία, δεν μπορούμε να το καθυστερήσουμε. Ευτυχώς αύριο είναι 25 Μαρτίου. Ενδεχομένως να ανέβει την ίδια μέρα το review, ίσως λίγο πιο αργά. Οπότε θα είναι λίγο πιο χαλαρά η μέρα. Τραβάει φωτογραφίες, βέβαια δεν ξέρω γιατί, νομίζω έχω χαμηλώσει, να έχω κλείσει τον ήχο, γιατί όταν κάνουμε review στο Techmaniacs το εννοούμε, οπότε το είχα μαζί μου όπου και να πήγαινα, είτε αυτό ήταν σε κάποιες ομιλίες είτε σε κάποιες παρουσιάσεις, οπότε ναι, καταλαβαίνετε. Να τα δυναμώσουμε τώρα όλα στο τέρμα, γιατί δεν θέλει. Και πάμε πάλι στην κάμερα, να τη δούμε λιγάκι πιο αναλυτικά. Τραβάει RP όσο θέλουμε. Να δούμε και τι βγάλαμε. Πάντα με το άλμπουμ. Εντάξει. Άσχημη δεν είναι, αλλά έχει αρκετό θόρυβο βασικά η φωτογραφία. Εντάξει, δεν είναι και οι καλύτερες συνθήκες φωτισμού, δεν είναι συνθήκες ημέρας, ούτε όπως έχω πει δεν είμαι υπέρ του να τραβάμε φωτογραφίες τώρα με ένα τάμπλετ. Να δούμε εδώ πώς θα τραβήξει, σε μονή που είναι μεγαλύτερη ανάλυση. Εδώ, ναι, τα πράγματα είναι αρκετά καλύτερα.
όπως βλέπετε κι εσείς. Έχουμε λίγο θόρυβο πάλι, αλλά δεν είναι κάτι που ενοχλεί. Πολύ καλύτερα. Έχουμε πολλές επιλογές όμως. Να δούμε και την μπροστινή κάμερα, αν και είμαι με μαύρους και κλειστά από τα μάτια. Όπως βλέπετε εδώ, δεν είμαι για πολύ, γίνουμε ξεφθύλα. Να δούμε τις υπόλοιπες λειτουργίες. Manual, τα χειριζόμαστε όλα μόνοι μας από εδώ και πέρα. Ισορροπία λευκού, ανάλυση, όταν είμαστε στα 8 MP παίζουμε σε 4 τρίτα τετραγωνάκι και όχι πλήρης οθόνη. Εγώ γενικά προτείνω να τραβάτε σε 4 τρίτα, γιατί μετά θα μπορείτε να κάνετε το crop αυτό εδώ πέρα και να σας μείνουν τα 5 που τους άλλους τραβούσατε, αλλά να έχετε και τη φωτογραφία σε πλήρες μέγεθος, δεν είναι κακό αυτό. Έχουν ανοίξει κάποια πραγματάκια. Έχουμε HDR. Preview, έχει κάποιες ρυθμίσεις τέλος πάντων. Να δούμε και το θέμα βίντεο. Εδώ οι ρυθμίσεις μας λέει 1080p. Και η ισορροπία λευκού, η αναγνώριση προσώπου, φωτομέτρηση, στέντηση ότι είναι σαν σταθεροποίητης εικόνας, μικρόφωνο κτλ. Να δούμε τι άλλες λειτουργίες έχουμε. Back focus, defocus. Τώρα πώς να το κάνουμε αυτό. Θα χρειαστούμε μερικά παραπάνω πραγματάκια. Να βάλουμε το monster εκεί. Να φέρουμε το G-Flex εδώ. Και να δοκιμάσουμε να τραβήξουμε. Όχι, θέλει πιο κάτω. Για να χωράει στο πλάνο. Εστιάζουμε στο σημείο που θέλουμε και τραβάμε. Τραβάει ένα-δύο φωτογραφίες. Ναι, δεν μπορεί να το κάνει να το θολώσει το background. Να δοκιμάσουμε αλλιώς. Για να δούμε εδώ. Τώρα παίζει να κάνει κάτι. Για να δούμε. Τώρα το έκανε, ναι. Όπως βλέπετε έχει θολώσει πίσω το φόντο. Μας λέει να επιλέξουμε πώς θέλουμε το θολώνει, αν είναι οριζόντια, κάθετα ή γενικό blur. Πόσο έντονα θέλουμε να είναι το blur και σε ποιο σημείο. Μπορούμε να πατήσουμε... Όχι, δεν το παίρνει αυτό. Ναι, από εδώ επιλέγουμε το πόσο έντονο θέλουμε να είναι το φλουτάρισμα πίσω. Και... Όταν καταλήξουμε πώς θέλουμε να είναι η φωτογραφία, πατάμε OK και την σώζει. Εντάξει, ενδιαφέρον έχει. Βοηθάει σε καλύτερες φωτογραφίες, ειδικά όταν θέλουμε να θολώσουμε το φόντο πίσω. Να φύγει και το Monster. Φτιάχνει, αλλά... Δεν το βλέπω να παίρνει μπρος. Τέλος πάντων, θέλει κάποια ώρα για να κάνει τη φωτογραφία. Μην ξεχνάμε ότι η συσκευή δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα επίσημα στην χώρα μας, οπότε δεν είναι και το τελικό software ενδεχομένως. Να δούμε τι άλλο έχουμε. ARFX, τα αγαπημένα μου. Έχουμε ωραία πραγματάκια έτσι εδώ. Ναι, okay. Αναγνωρίζει το περιβάλλον. Και προσθέτει αυτά εδώ πέρα το θέμα, ότι όσο κουνάμε το tablet ακολουθεί το σκηνικό. Δηλαδή μπορούμε να πάμε κοντά σε πραγματάκια, μπορούμε να κουμπίσουμε τα ανθρωπάκια εδώ πέρα και να επιδράσουμε μεταξύ τους. Έχει ενδιαφέρον και έχει και πλάκα βασικά. Έχουμε εδώ πέρα τον δεινοσαυρούλη, δεν ξέρω αν θα το πάρει γιατί είναι κοντά. Το πήρα από ό,τι φαίνεται. Αυτό μπορούμε να τραβήξουμε βίντεο, φυσικά. Και φωτογραφίες. Να δω μεγάλε. Αυτό δεν υπήρχε στις προηγούμενες εκδόσεις του λειτουργικού, δηλαδή δεν μπορούσαμε να τραβήξουμε και βίντεο. Ωραία προσθήκη. Οπα, μπήκε στο Facebook για κάποιο λόγο. Να δούμε τι άλλο έχουμε. Εντάξει, τα εφέ είναι live. Μπορούμε να δοκιμάσουμε τα εφέ ζωντανά. Πίσω.
Για κάποιο λόγο επιμένει να μπαίνει στο Facebook όταν βγαίνει από την κάμερα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Για να δούμε. Όχι. Ναι, οκ. Okay. Time shift burst, το έχουμε δει. Τραβάει φωτογραφίες, καμιά εξενταριά φωτογραφίες. Για να επιλέξουμε την καλύτερη. 60 βασικά. Ορίστε, για να πιάσουμε όλη την κίνηση και να τραβήξει την καλύτερη. Τραβάει 30 πριν πατήσουμε το κλίστρο και 30 μετά. Για να μην χάνουμε καμία κίνηση. Social live τα έχουμε πει που εκπέμπει στο λογαριασμό μας στα social media, στο Facebook κτλ. Ζωντανά το βίντεο που αυτό, ό,τι βλέπει η κάμερα. Και πανοραμική. Εντάξει, η ποιότητα των φωτογραφιών δεν είναι αυτή που έχουμε στα κινητά και είναι αναμενόμενο αυτό. Έχω πει ότι είναι λίγο γελίο, θα έλεγα, να τραβάμε με το τάμπλετ. Τώρα, εγώ γελάω με όσους έχω βγει σε μαγαζιά για παράδειγμα και τραβάνε φωτογραφίες. Έχουν πάρει το τάμπλετ μαζί και τραβάνε φωτογραφίες με το τάμπλετ. Αυτό ομολογώ πως είναι λίγο περίεργο. Δεν ξέρω αν είναι κάποιο bug στο software, δηλαδή δεν μπήκα στο browser. Γιατί να τον ανοίξει τώρα. Τέλος πάντων. Παρ' όλα αυτά η ποιότητα των φωτογραφιών είναι αρκετά καλή για την απλή βασική τυπική χρήση του να βγάλουμε μια φωτογραφία όταν χρειαστούμε, αλλά μέχρι εκεί. Όπως και να έχει, θα δείτε δείγματα στο αναλυτικό άρθρο που συνοδεύει το review, το URL είναι στην περιγραφή κάτω, οπότε θα μπορέσετε να δείτε και τα αποτελέσματα από τα scores που θα δούμε, από τα benchmarks που θα δούμε μετά, και τις φωτογραφίες, τα δείγματα και βίντεο κτλ. Να πάμε να δούμε λίγο πώς είναι το θέμα του browsing, γιατί είναι και βασική λειτουργία ενός tablet, κυρίως για το browsing και το για τη δουλειά μας θα θέλουμε να μπούμε TechManiacs φυσικά, που αλλού, φορτώνει, φόρτωσε, εντάξει, Snapdragon 801 παιδιά, ρολάρι, GG το ταμπλετάκι. Δεν έχουμε θέματα, να δούμε για κάτι πολύ πιο βαρύ. Αν και όσο περίεργο και σας φαίνεται, το TechManiacs είναι λιγάκι βαρύ, θα λέγαμε. Αν και, εντάξει, δεν θα πάνε να το ανοίξετε σε κάποιο Wildfire, για παράδειγμα, το 2010 μονοπύρνο στα 600, από εκεί και πάνω νομίζω ανοίγει μια χαρά. Φυσικά δεν μασάει στο Verge, που είναι από τα πιο βαριά και είναι benchmark για τα... για τις δοκιμές του browser, δεν έχει κανένα πρόβλημα, ούτως ή άλλως δεν έχουμε αυτή τη στιγμή κάποιον πιο δυνατό επεξεργαστή στην αγορά, οπότε παίζει άψογα. Αυτά λοιπόν από το browsing. Και νομίζω ήρθε η... να δούμε που είναι notification bar από εδώ και εδώ είναι οι μικροεφαρμογές που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σαν multitasking φάση. Έχουμε για παράδειγμα εδώ πέρα να ανοίξουμε κάποιον browser, να τον πάμε όπου θέλουμε. .gr. Σαν tablet και πόσο μάλλον Android tablet επιβάλλεται να έχει multitasking. Ρυθμίζουμε και το μέγεθος του παραθύρου και γι' αυτό έτσι μπορούμε να δουλεύουμε εδώ και να βλέπουμε για παράδειγμα κάποιο βίντεο, ας πούμε. Όπως βλέπετε είναι πάνω αυτό. Πατώντας εδώ πέρα πάει σε full screen και το ανοίγει στον browser κανονικά. Οπότε είναι πραγματικό multitasking κάποιες εφαρμογές όπως το remote control. Εδώ είναι οι ταινίες, calculator, φωτογραφίες κτλ. Αυτό που έχει πλάκα είναι όταν πατάω το back button συνεχίζει και είναι λες και... γκαζώνει τελείως. Τέλος πάντων, έχουμε ανοίξει το timer εδώ πέρα. Να κλείσει και αυτό. Τα περνάει εδώ πέρα στην δεξιά πλευρά της συσκευής.
Και πάμε να δούμε τι γίνεται στα benchmarks. AnTuTu αρχικά. Φορτώνει. Βγάλαμε ένα σκοράκι 30.858. Δεν είναι πάρα πολύ ψηλά. Εγώ να δοκιμάσουμε να τρέξουμε άλλο ένα, γιατί ο επεξεργαστής είναι λογικό να δίνει πολύ παραπάνω. Ίσως ήταν άσχημο το run αυτό, να τρέχαμε άλλα πράγματα από πίσω, δεν ξέρω τι και πώς. Πάντως φυσιολογικό, σίγουρα το περιμέναμε παραπάνω με αυτόν τον επεξεργαστή και με αυτό το, με 3 GB RAM και 801. Η ανάλυση δεν είναι πολύ παραπάνω από ένα τυπικό 1080p τηλέφωνο, οπότε δεν θα είχε λογικά θέματα. Επιστρέφουμε λοιπόν μόλις τελειώσει το benchmark με τα αποτελέσματα. Τελείωσε το benchmark, 30.617, είναι πολύ κοντά στο προηγούμενο, δεν ξέρουμε πού οφείλεται αυτό το score, καθώς το hardware είναι πάρα πολύ ψηλό και η ανάλυση οθόνης δεν είναι τόσο μεγαλύτερη ώστε να δικαιολογεί τέτοια πτώση. Δεν ξέρω, ίσως είναι επειδή η συσκευή δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα και δεν είναι στο τελικό στάδιο το firmware. Όπως και να έχει, ακόμα και με αυτό το score η συσκευή μπορεί να τρέξει τα πάντα, είναι πάρα πάρα πολύ δυνατή. Είναι ισχυρό το σκοράκι, σίγουρα μπορεί να ανέβει παραπάνω. Ίσως στην τελική έκδοση να το δούμε να σκαρφαλώνει πιο ψηλά. Πάμε να τρέξουμε ένα quadrant στα γρήγορα, να δούμε πώς θα τα πάει. Όπως είπαμε, Snapdragon 801, 3 GB RAM, Adreno 330 GPU, είναι η κάρτα γραφικών ας πούμε. Εδώ τα FPS καρφωμένα, όχι, δεν είναι καρφωμένα, περίεργο. Όπως και να έχει, στα 60 FPS παίζει. Να δούμε πώς θα τα πάει. Ίσως τρέχει κάτι από πίσω, δεν ξέρω. Δεν κρατάει πολύ το quadrant. Τώρα που να το τελείωσε και το σκορ μας είναι 17215. Έχουμε δει ψηλότερα σκορ, αυτό είναι που είδαμε και πριν στο AnTuTu. Θα περιμένε κανείς να τα πάει καλύτερα, ίσως οφείλεται στον επεξεργαστή, δεν ξέρω πραγματικά. Ας πάμε να δούμε όμως πώς πάει στα 3D, γιατί έχουμε τρέξει 3D Mark και εδώ τα πράγματα αλλάζουν λιγάκι. Εδώ έχουμε maxed out στο extreme, στο απλό δεν υπάρχει λόγος να το τρέξουμε. Είναι για 720p οθόνες και στο Unlimited που είναι και το πιο δυνατό και πιο βαρύ, 18.810, που είναι πάρα πολύ καλό σκοράκι από τα υψηλότερα που έχουμε δει, που σημαίνει ότι στα γραφικά το ταμπλετάκι ζωγραφίζει κυριολεκτικά και μεταφορικά. Είναι πάρα πολύ δυνατό το σκορ, οπότε στα γραφικά τα πηγαίνει περίφημα. Έχουμε τρέξει επίσης και ένα benchmark που είναι εδώ, Benchmark X. Οπ, τι έγινε εδώ. Να δούμε τα αποτελέσματα, 24.681, ίσως το υψηλότερο σκορ που έχουμε δει στο νέο Benchmark, πάρα πολύ υψηλό, πολύ καλό, οπότε για άλλη μια φορά τα γραφικά είναι φανταστικά στο ταμπλετάκι. Αυτό σημαίνει πως δεν θα έχετε το παραμικρό πρόβλημα στο να παίξετε κάποιο παιχνίδι. Benchmark OS 2 Free. Στα αποτελέσματα 1071, αρκετά καλό το σκοράκι, είναι αντίστοιχο με τις ναυαρχίδες στα smartphones που έχουμε δει φέτος, οπότε μια χαρά και εδώ πέρα. Δεν ξέρω γιατί το AnTuTu και το Quadrant έμειναν πίσω. Πάντως το ταμπλετάκι πηγαίνει ρολάρι άψογα, όπως καταλαβαίνετε. Και για να το επιβεβαιώσουμε, πάμε να τρέξουμε και ένα παιχνιδάκι.
να δούμε πώς θα πάει, πώς φορτώνει, τι κάνει. Είμαι σίγουρος πως θα τα πάει περίφημα, ούτως ή άλλως το hardware που έχει είναι ίσως από τα πιο βαρβάτα στην αγορά αυτή τη στιγμή, οπότε όλα ok, θα είναι. Φορτώνει και σχετικά γρήγορα, το Soulcraft από ό,τι θυμάστε από παλιότερα review δεν είναι και ό,τι πιο light. Play, διαφημισούλες, κάπως πρέπει να βγάλουν λεφτά και οι developers. Τόσα προσφέρουν τα παιδιά άλλωστε. Φορτώνει. Και φόρτισε πάρα πολύ γρήγορα. Όπως βλέπετε τα γραφικά είναι αρκετά πολύπλοκα. Δεν είναι έτσι υπεξεγέλασε να βγουν τέτοια γραφικά, ειδικά σε μεγάλα περιβάλλοντα. Πιο κάτω μάλιστα ανοίγει περισσότερο το περιβάλλον. Έχει πολλά artificial intelligence τερατάκια, που σημαίνει ότι το κάνουν πιο βαρύ. Αλλά από ό,τι φαίνεται το Xperia Z2 tablet τα πηγαίνει περίφημα, χωρίς κολλήματα. Καλά, εντάξει, αυτό είναι αναμενόμενο. Είναι, είπαμε, είναι το hardware του είναι από τα πιο δυνατά της αγοράς αυτή τη στιγμή. Οπότε ό,τι και να ρίξουμε πάνω πραγματικά δεν θα έχει θέμα, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, και ενδεχομένως για τα επόμενα 2-3 χρόνια δεν θα παίζει πρόβλημα. Πάντως λόγω της οθόνης που είναι αρκετά μεγάλη, το gaming είναι απολαυστικότατο. Καμία σχέση με το πως παίζουμε στα κινητά μας, που οι οθόνες είναι μικρότερες και τα δάχτυλά μας καλύπτουν μεγάλο μέρος της οθόνης. Εδώ είναι πολύ καλύτερο το παιχνίδι. Σίγουρα πιο απολαυστικό, όπως και η θέαση multimedia περιεχομένου. Οπότε όλα καλά νομίζω. Τσακ, ξυλίκι. Χα, έτσι. Αυτά λοιπόν και από το παιχνιδάκι. Δεν νομίζω να έχετε θέμα να τρέξετε οτιδήποτε στη συσκευή λοιπόν. Όλα πάρα πολύ καλά. Το μόνο θέμα είναι η αυτονομία που ακόμα δεν την έχουμε μελετήσει, στο review τουλάχιστον εδώ πέρα όσο ώρα μιλάμε. Να πούμε ότι η συσκευή έχει μπαταρία 6.000 mAh. Είναι μεγάλη μπαταρία. Το βγάλαμε, ξεκινήσαμε το review και έχει πέσει η μπαταρία στο 54%. Φυσικά δεν ήταν φορτισμένο, ήταν γύρω στα 70 αν δεν κάνω λάθος, αλλά με τέτοια χρήση, benchmarks, συνέχεια οθόνη ανοιχτή, βίντεο, παιχνίδια κτλ. Είναι πάρα πάρα πολύ καλή η αυτονομία του, και εμείς τόσες μέρες που το έχουμε δεν ξεμείναμε ποτέ από μπαταρία. Αντέχει πάρα πάρα πολύ, άνετα θα βγάλει τη μέρα και ίσως και δύο μέρες. Οπότε είναι πάρα πολύ καλή και η αυτονομία. Το γραφικό όπως βλέπετε ρολάρει άψογα. Δεν έχουμε lag και κολλήματα. Είναι εντυπωσιακότατο. Εδώ έχει και ένα, ίσως επειδή είναι για reviews το δείγμα εδώ πέρα να έχει και αυτά, δεν ξέρω αν θα έχει το κανονικό μοντέλο. Μας αναλύει λίγο την οθόνη, τον ήχο, ότι είναι αδιάβροχο μας λέει και πάρα πολύ λεπτό. Τα αξεσουάρ, εδώ τα wristbands της Sony που είδαμε στην MWC. Οι πληροφορίες του tablet, όλα τα χαρακτηριστικά βασικά. Οκ, okay, ναι, εντάξει, τα έχουμε μελετήσει ούτως ή άλλως και εμείς όπως τα είπαμε και πριν. Τα αξεσουάρ που μπορεί να έχει κανείς, τα ακουστικά. Έχει dock πληκτρολόγιο, όχι, βασικά έχει πληκτρολόγιο Bluetooth που συνδέεται και παίζουμε μπαλίτσα έτσι. Βγάζει πολλά αξεσουάρ γενικότερα η Sony που μπορούν να παίξουν με αυτό. Με τα αγαπημένα μου τα έχει και εδώ πέρα. Τα είχαμε δει στο review του Sony Xperia Z1 πριν ένα χρόνο ακριβώς. Του Sony Xperia Z και λέω Z1. Εντυπωσιακά ηχεία, πολύ ωραία. Οπότε δεν έχουμε παράπονα από τη συσκευή. Να δούμε και λιγάκι έτσι τις ρυθμίσεις, μήπως έχει τίποτα πιο έξαλλο. Είναι τυπικές ρυθμίσεις βασικά του Android. LTE δίκτυα παίζουν μπαλίτσα κανονικά στο ταμπλετάκι. Snapdragon 801 έχει άλλωστε, που παίζει LTE Advanced κιόλας.
Πίσω είναι η ρυθμίσια της να φτιάξουμε εδώ πέρα το, να το προσωποποιήσουμε, ας πούμε, να το παραμετροποιήσουμε, ρυθμίσεις κλήσεων, power management, το γνωστό stamina mode που έχουμε δει σε όλα τα ταμπλετάκια της και κινητά της Sony. Αυτονομία μας βγάζει 5 μέρες βέβαια, εντάξει, κόβει λίγο τον επεξεργαστή. Χωρίς το stamina mode είναι 2 μέρες και είμαστε, φανταστείτε, το 50%, οπότε η αυτονομία φαίνεται και από εδώ πως είναι πάρα πάρα πολύ καλή. Δεν έχει κάτι άλλο να δούμε, εντάξει, το printing και τα λοιπά που φέρνει το Android 4.4.2, όλα ok, τα γνωστά. Και φυσικά η έκδοση που είπαμε, Android 4.4.2, πριν λίγο. Δεν έχουμε κάτι άλλο να δούμε προς το παρόν. Δεν νομίζω ότι θα κερδίσουμε κάτι να το βουτήξουμε για άλλη μια φορά στο νερό. Το έχουμε κάνει τόσες φορές σε όλες τις συσκευές της Sony πλέον. Σίγουρα θα σας βγάλει από σκέψεις και από φοβίες ότι μπορεί να βραχεί ή ότι μπορεί να λερωθεί, να κάνει να ράνει. Το βάζετε που λέει ο λόγος και στο πλυντήριο πιατών. Καλά, όχι, μην το βάλετε εκεί πέρα γιατί είναι ζεστό το νερό μέσα. Αλλά σίγουρα ένα πλεισιματάκι με ζεστό, με κρύο νερό γλυκό της βρύσης, άμα σας λερωθεί, μπορείτε να το ρίξετε. Άμα δεν έχετε κανένα πιάτο να φάτε κανένα γλυκό, το τρώτε εδώ πέρα πάνω. Αυτά λοιπόν από το Sony Xperia Tablet Z2. Πολύ ωραία συσκευούλα. Νομίζω ήρθε η ώρα σιγά σιγά να πάμε προς το κλείσιμο του αυτού του review και να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Πριν κλείσουμε, το μόνο που δεν δείξαμε, αν και εντάξει το έχουμε δει σε τόσες συσκευές, είναι το τηλεκοντρόλ. Όπως είπαμε πάνω, IR Blaster, βάζουμε συσκευούλα, να το δείτε και εσείς λιγάκι εδώ πέρα. Τηλεόραση για παράδειγμα, next. Και βγάζει το remote control της, έχει κάποια steps βασικά για να ρυθμίσουμε, να δοκιμάσουμε και τα λοιπά, και μας βγάζει το τηλεκοντρόλ, οπότε μπορούμε να ελέγξουμε όλες τις συσκευές στο σπίτι μας, είτε αυτό είναι τηλεόραση, είτε είναι καλωδιακή, βίντεο, DVR, DVD player, DVD recorder, Blu-ray, home theater, CD player, stereo, HDD audio system, είναι ok, iPad dock, τα πάντα βασικά, PC Media Center να είναι, προτζέκτορες και δεν έχει air condition όπως όλα τα κινητά, πέρα από μια ανταγωνιστική μάρκα της Sony που έχει η LG βασικά στο G2 και στο Flex, έχουν την επιλογή να ρυθμίζουμε και κλιματιστικά. Καλό θα ήταν να το σκεφτούν και οι υπόλοιπες εταιρείες να το βάλουν γιατί είναι αρκετά χρήσιμο. Αυτά λοιπόν από το review. Εντάξει, τώρα αυτά τα PlayStation και αυτά τα πραγματάκια δεν έχει νόημα να τα, να σας φάμε τον χρόνο τον πολύτιμο. Εντάξει, απλά ελέγχετε το προφίλ του PlayStation. Δεν τρέχει μία, δεν είναι καμιά βασική λειτουργία. Οπότε πάμε σιγά σιγά να κάνουμε το κλείσιμο. Είδαμε λοιπόν το Sony Xperia Tablet Z2 και μας έχει αφήσει τις καλύτερες εντυπώσεις. Η κατασκευή είναι πάρα πολύ καλή, η εμφάνιση όπως είπαμε είναι απίθανη, ενώ οι επιδόσεις είναι υποδειγματικές. Θα θέλαμε σίγουρα καλύτερη οθόνη σε αυτή την τιμή, αφού ο ανταγωνισμός έχει προχωρήσει ήδη σε οθόνες 2K. Δεν είναι όμως ιδιαίτερο drawback που θα μας κρατήσει από το να αποκτήσουμε τη συσκευή, καθότι είναι πάρα πολύ ελαφριά, με πολύ καλές επιδόσεις, αρκετά καλό ήχο και φυσικά διάβροχη. Τώρα, ειδικά που πλησιάζει το καλοκαιράκι, είναι ό,τι πρέπει για να έχουμε τη συσκευή μαζί μας στην παραλία και να μην ανησυχούμε αν θα βραχεί για να μην χαλάσει. Αυτά λοιπόν από εμάς, μέχρι το επόμενο review, τα λέμε!